Δεν έχω καταφέρει να εισχωρήσω εκεί που θέλω και να δω περισσότερα από αυτά που μου λέει. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ας κάνουμε άλλη μια προσπάθεια σήμερα. Με την Νάντια Μπουλέ. She's a perfect 10, but she wears a 12. Γεια σας, γεια σας. Δεν τα άκουγα όλα, δυστυχώς. Το μικρό κορίτσι άκουσα. Γεια σας. Καταρχήν, καλώς μας ήρθες και καλή μας σεζόν. Καλό χειμώνα και καλό ξεκίνημα που εντυπωσίασες, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Έλεγα, Νάντια, ότι ναι, είσαι μια γυναίκα, αλλά εγώ σε βλέπω πάντα σε ένα μικρό κορίτσι. Βέβαια, όταν σε βλέπω να παίζεις ή να παρουσιάζεις ή και να τραγουδάς πολύ περισσότερο εκεί, βλέπω μια γυναίκα όρημη, πολύ δυνατή, πολύ γερά να πατάει στα πόδια της, ότι τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Mm. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα δεν έχω καταφέρει να μπω εκεί που θέλω, σε σένα. Ακόμα. Όχι ότι δεν νιώθεις άνετα μαζί μου, ίσα-ίσα που νομίζω, εγώ νομίζω, τώρα πολύ. Εγώ τα λέω μόνη μου. Θεωρώ ότι νιώθεις πολύ άνετα μαζί μου. Πολύ. Αλλά νομίζω έχεις ένα σύστημα αυτοπροστασίας τέτοιο που δεν έχεις άδικο σε αυτό, αλλά νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός λίγο χαλαρώνω, γιατί έχουν αλλάξει, πώς να σου πω, έχουν λίγο γίνει πιο ήπια τα δεδομένα. Δηλαδή, όταν γνωριστήκαμε και άρχισα να έρχομαι εδώ, ήμουν τόσο πολύ φοβισμένη με όλο αυτό το κομμάτι το τηλεοπτικό. Το θυμάσαι πολύ καλά, πάρα στα πολύ, έλεγα κιόλας. Πάρα πολύ. Και ήμουν τόσο φοβισμένη γιατί είχαν πέσει πολλά μαζί και άκουγα και πάρα πολλά. Που εμένα αυτό μου βγήκε σε τρομερή συστολή και σε μια ανάγκη να τραβηχτώ πίσω και αντί να απαντάω και να μιλάω και να φωνάζω ή οτιδήποτε, να σιωπήσω, να κρατηθώ και να βρω λίγο τις ισορροπίες μου μόνη μου. Και τώρα νομίζω ότι είμαι σε καλή φάση. Πώς καταφέρνεις και εκτός από μία περίοδο της ζωής σου που ξέραμε αν είσαι καλά ή αν δεν είσαι, πώς είναι δηλαδή με λίγα λόγια η προσωπική σου ζωή, τα τελευταία χρόνια είναι σαν η Νάντια Μπουλέ είναι μόνη. Πάντα. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει και δεν μιλάω για το σήμερα, μιλάω για το σήμερα, το χθες, το προχθές, το πέρυσι, το πρόπερσι.